δεν ξέρω αν θα πάει στην Καπαδοκία, αλλά εάν δεν έχετε πάει στο Σανστρό, θα πάει. Πάει τα παιδιά μου, δεν έχουν πέρα. Ναι, γιατί υπάρχουν τα αριστοκίνητα, τα σχετικά με τις πρωτοχριστιανικές εικόνες, μέσα στα σπουδιά, δεν είναι μια μεγάλη και θα πέρα και ο Ράφη, όχι ακριβώς το βιβλίο, αλλά διαφορετική. Επειδή είμαι και άνθρωπος με ένα πιστεύω γραφικό, θα σας παρακαλέσω πολύ, πολύ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Με επιτρέπετε και εμένα. Ξέρετε, αφού γνωρίζετε την ιστορία του νησιού μας, αφού και εσείς υπήρξατε στα νεανικά σας χρόνια επισκέπτες του νησιού και τώρα πέσατε και ως ποδηλάτης, να θυμίσω ότι πως είχε πριν από ένα αιώνα περίπου ένα πολύ σημαντικό σεισμό που άλλαξε ουσιαστικά την ιστορία μας, άλλαξε την εικόνα της πόλης. Αλλά οτιδήποτε υπήρχε πριν από αυτόν τον σεισμό, το 1973, αποτυπώνεται εδώ σε ένα βιβλίο ενός εξαίρετος πατριώτη μας, του Κώστα Κυριόπουλου, που μπορείτε να δείτε πώς ακριβώς ήταν ζωιστικό πριν από αυτόν τον σεισμό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρόλο που δεν γνωρίζω τον κύριο Κοντόπουλο, θεωρώ ότι είναι μια από τι χώρε με δέσπες που ήταν την ιστορία του πόλου. Γιατί δεν τον αγοράσαμε την φωτογραφία, αλλά μόνο στο εκεί που προχωρήσει το είδο αγοράσαμε. Είναι γιατρό, αλλά η οικογένειά του είναι από του μεγαλύτερου συμβουλευτέ στην οικογένεια. Είναι κατηγορήσει στην βιβλιοθήκη του Πολυψηφίου. Ωραία, θα το κρατήσω για εμένα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δήμαρχε, σήμερα είχατε μία επίσκεψη από τον Γενικό Πρόξενο της Τουρκίας, τον κύριο Κιριτσαλιαλή. Πράγματι, τον υποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδέχτηκα έναν άνθρωπο που γνωρίζει το νησί, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος από τα φοιτητικά του μόλις χρόνια. Ένας άνθρωπος που περιέγραψε ακριβώς αυτό που έζησε ως ανάπτυξη διαχρονικά οικός, το ποδήλατο. Ποδηλάτης, ορειβασία, ένας άνθρωπος που γνωρίζει άπτεστα την ελληνική γλώσσα, που από τα φοιτητικά του χρόνια την αγάπησε την γλώσσα μας και την μιλάει εξίσου καλά με εμάς. Συζητήσαμε για ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις των δύο λαών, στις ιδιαιτερότητες που έχει η ΚΟΣ στην ανάπτυξη του τουρισμού, στα ζητήματα της διακίνησης των Τούρκων υπηκών στην ΚΟ και αντίστροφα. Εντοπίσαμε κάποια ζητήματα και κάποια προβλήματα που υπάρχουν αυτή την περίοδο προκειμένου να αυτά να διευθετηθούν. Γενικότερα όμως και οι δύο συμφωνήσαμε ότι οι σχέσεις των δύο λαών πρέπει να είναι σχέσεις ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης, δεν έχουμε απολύτως τίποτα να χωρίσουμε. Αντίθετα, με αυτές τις σχέσεις ενδυναμώνουμε και την φιλία μας, αλλά και προδιαγράφουμε το μέλλον μας. Κύριε Πρόξενε, πείτε μας και εσείς δύο λόγια για τη συνάντησή σας με τον Δήμαρχο ΚΟ και για την επίσκεψή σας στο νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή η επίσκεψη ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον κύριο Δήμαρχο. Τον γνώρισα ονομαστικώς και τότε τον γνώρισα προσωπικά. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, συζητήσαμε στα γενικά πλαίσια τις σχέσεις των δύο λαών. Το συμφωνώ απόλυτα με τον Δήμαρχο και τον ευχαρίστησα επ' ονόματι του τουρκικού λαού για το λαό της ΚΟ που παρήχε μετά από το σεισμό στην Τουρκία που περάσαμε, το μεγαλύτερο σεισμό. Στα γενικά πλαίσια ήταν μια θυμωτική επίσκεψη, όπως σας είπαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.